Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα και χρόνια πολλά. Μηνύματα αποτροπή και ισχύω εξέπεμψε η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη. Τι εντυπώσει όμω έκλεψε το άλμα του Αλέξη με την ελληνική σημαία, την οποία παρέδωσε στην πρόεδρο τη Δημοκρατία. Μήνυμα υπερηφάνεια, σιγουριά, ετοιμότητα και αποτροπή σε οι ενόπλε δυνάμει τη χώρα μα με τη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη. Ρίγη συγκίνηση και εθνική περηφάνεια σκόρπισε από το μήνυμα του πιλότου Χριστόδου Λουχιακουμή τη ειδική ομάδα αεροπορικών επιδείξεων ΖΕΒΣ. Εντυπωσιακό το άλμα των Ελλήνων αλεξιπτωτιστών που έφεραν την ελληνική σημαία, την οποία παρέδωσαν στην πρόεδρο τη Δημοκρατία. Τεθωρακισμένα αρματα και οι πύραυλοι Patriot ξεχώρισαν στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αεροπορικά μέσα των τριών κλάδων των ενόπλων δυνάμεων πραγματοποίησαν εντυπωσιακέ πτήσει πάνω από την παρέλαση. Την παρακαταθήκη του όχι και την αποφασιστικότητα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων τόνισε η πρόεδρο τη Δημοκρατία. Το έπο του 40. Μας διδάσκει θα μπορούμε να επιτύχουμε όταν είμαστε ενωμένοι. Είμαστε ευγνώμονες στις ένοπλες δυνάμεις που εγγυώνται την ασφάλειά μας και μας προστατεύουν από κάθε απειλή. Ο Υπουργό Άμυνα Νίκο Παναγιωτόπουλος τόνισε ότι η χώρα θωρακίζεται και θα συνεχίσει να θωρακίζεται. Αν πρέπει να διδαχθούμε και πρέπει να διδαχθούμε από το παράδειγμα του έπους του 40, είναι ότι όταν είμαστε ενωμένοι, συνειδητοποιημένοι και έτοιμοι, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε απειλή, να ξεπεράσουμε οποιαδήποτε δοκιμασία. Η πρώτη μαθητική παρέλαση μετά από δύο χρόνια πανδημίας έγινε το πρωί στο κέντρο της Αθήνας. Συμμετείχαν μαθητές από 235 σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τηρώντας παράλληλα όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα που προβλέπονταν. Τιμούμε το μεγάλο αγώνα των προγόνων μας κατά του φασισμού, είπε η Υπουργός που εκπροσώπησε την κυβέρνηση. Μεγάλη ανησυχία προκαλούν στους ειδικού οι εικόνες από τις παρελάσεις με εκατοντάδες πολίτες να μην τηρούν τα μέτρα προστασίας. Η πανδημία βρίσκεται σε έξαρση και σε περιοχές εκτός της Βόρειας Ελλάδας και οι επιστήμονες φοβούνται μια νέα έκρηξη της διασποράς. Περίπατο πήγαν τα μέτρα κατά του κορονοϊού κατά τη διάρκεια τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη, καθώ πολλοί από του θεατέ, μικροί και μεγάλοι, δεν φορούσαν μάσκες χωρί μάλιστα να υπάρχει καμία απόσταση μεταξύ του. Οι εικόνε αυτέ ανησυχούν ιδιαίτερα του ειδικού, καθώ οι παρελάσει μπορούν να λειτουργήσουν ω βόμβε διασπορά και να επιδεινώσουν ακόμη περισσότερο τα άσχημα επιδημιολογικά δεδομένα. Πρέπει να συνεχίσουμε να τηρούμε μέτρα. Δεν μπορούμε να έχουμε άρση των μέτρων. Παρελάσει δεν έγιναν σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Πέλα, Πιέρια και Μέτσοβο λόγω τη δύσκολη επιδημιολογική κατάσταση και την πληρότητα των εντατικών κοντά στο 100% σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Για να δώσει ανάσα στο ΕΣΥ, το Υπουργείο Υγεία υπέγραψε συμφωνία με πέντε ιδιωτικέ κλινικέ, μία στη Θεσσαλονίκη και τέσσερι σε Βόλο και Λάρισα, για τη διάθεση κλινών σε COVID και non-COVID ασθενεί. Όταν αρχίζουμε τη σεζόν με τρει ή κρούσματα, ενώ πέρυσι είχαμε ούτε το, το Α, πώς θα πάνε καλά τα πράγματα τον Νοέμβρη και τον Δεκέμβρη. Οι υγειονομικέ αρχές βρίσκονται σε συναγερμό καθώς η έξαρση της πανδημίας δεν καταγράφεται πλέον μόνο στη Βόρεια Ελλάδα αλλά και σε άλλες περιοχές όπως τα Γιάννενα, η Αχαΐα, η Μεσσηνία, η Λακωνία και η Ζάκυνθος. Θα υπάρχουν δύο επιλογές. Θα πάει πάλι σε κλεισίματα, σχολείο, lockdown που νομίζω κανεί μα πραγματικά δεν mm -hmm. το θέλει. Και να πάει σε κάποια μέτρα λίγο να, με, με διάφορου τρόπου mm -hmm. να φτιάξει τον εμβολιασμό που είναι υποχρεωτικό. Την ίδια ώρα, ένα μεγάλο μέρο του πληθυσμού παραμένει ανεμβολίαστο. Στον Παλαμάδο Μοκού, ένα 63χρονο και η μητέρα του, που δεν είχαν κάνει το εμβόλιο, πέθαναν. Ενώ στην εντατική νοσηλεύεται ο άλλο γιο, που αν και γιατρό είναι και αυτό ανεμβολίαστο. Ήδη υπάρχουν σκέψει για υποχρεωτική χρήση μάσκας και σε ανοιχτού χώρου στι επιβαρημένε περιοχέ. Σε νέες προκλητικέ δηλώσει, προέβη ο Τούρκος Υπουργό Εξωτερικών Μευλού Τσαβούσογλου, μιλώντα στο CNN Τούρκ. Ο Έλληνας Υπουργό Εξωτερικών κλαίγεται σαν μικρό παιδί. Αυτό δείχνει κόμπλεξη κατωτερότητα και φόβο, είπε χαρακτηριστικά. Αλλά και ο πρόεδρο του Ψευδοκράτου έκανε νέε διαμελιστικέ δηλώσει για την Κύπρο, υποστηρίζοντα ότι οι Έλληνες και οι Τούρκοι δεν μπορούν πλέον να ζήσουν μαζί. Η Ελλάδα σήμερα είναι πιο ισχυρή γεωπολιτικά με εξυγχρονισμένες ενόπλες δυνάμεις και διεθνείς συμμαχίες, είπε ο Πρωθυπουργό μετά τη μαθητική παρέλαση στο Παλαιό Φάλιρο. Τα ελληνοτουρκικά θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνάντησης που θα έχει ο Πρωθυπουργό με την Άγγελα Μέρκελ, η οποία φτάνει αργά το απόγευμα στην Αθήνα σε ποινή κάθριξη 15 ετών. Καταδικάστηκε από το μεικτό το δικαστήριο τη Αθήνα η 36χρονη κατηγορούμενη για την επίθεση με βιτριόλι σε βάρο τη Ιωάννα Παλιοσπύρου. Δικαστέ και ένορκοι την έκριναν ομόφωνα ένοχη για την απόπειρα τη ανθρωποκτονία. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένη από την απόφαση του δικαστηρίου. Είναι τα πρώτα λόγια τη Ιωάννα Παλιοσπύρου μετά την απόφαση του δικαστηρίου. Λίγα λεπτά νωρίτερα, με κομμένη την ανάσα, άκουγε δικαστέ και ενόρκου να καταδικάζουν ομόφωνα την 36χρονη κατηγορούμενη σε 15 χρόνια κάθερξη. Την ανώτατη ποινή που μπορεί να επιβάλλει το δικαστήριο για το αδίκημα τη απόπειρα ανθρωποκτονία. Ελπίζω οι γυναίκε και όλα τα θύματα βία και οι κακοποιημένε γυναίκε να βρούνε στο πρόσωπό μου την ελπίδα με το άκουσμα της απόφασης οι φίλε της ξέσπασαν σε κλάματα και όταν έληξε η συνεδρίαση και η Ιωάννα βγήκε από τη δικαστική αίθουσα την περίμενε μια έκπληξη. Όλες φορούσαν μια λευκή μάσκα ως ένδειξη συμπαράστασης. Αυτό που, που πρέπει να πούμε είναι ότι είναι μια... Ε, επιτυχία πραγματικά τη δικαιοσύνη η συγκεκριμένη απόφαση. Την ώρα που οι δικαστέ ανακοίνωναν την ετοιμιγορία του, οι κατηγορούμενοι παρέμειναν ανέκφραστοι. Ναι. Ακόμα και όταν το δικαστήριο, κάνοντα δεκτή την πρόταση του εισαγγελέα, απερίπτε το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου και το αίτημά τη να παραμείνει ελεύθερη μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό. Φρονώ ότι είναι επικίνδυνη για τη δημόσια ασφάλεια και αν αφαιθεί ελεύθερη, είναι ικανή να διαπράξει συναφή αδικήματα. Με την απόφαση τη αυτή, η ελληνική δικαιοσύνη δημιουργεί μια νομολογία και είναι οδηγό και για τι επόμενε περιπτώσει ότι έχουμε περίπτωση απόπειρα ανθρωποκτονία. Αν και το δικαστήριο καταδίκασε την κατηγορούμενη με την ανώτατη ποινή για αυτό το αδίκημα, ο χρόνο που θα παραμείνει στη φυλακή είναι περίπου 5,5 χρόνια ελεύθεροι χωρίς κανέναν περιοριστικό όρο. Αφέθηκαν μετά από σχεδόν 15 ώρες απολογία στην ανακρίτρια οι επτά αστυνομικοί της ομάδας Δίας που συμμετείχαν στην αιματηρή καταδίωξη κλεμμένου οχήματο στο πέραμα. Κατά τη διάρκεια της απολογίας τους αρνήθηκαν το βαρύ κατηγορητήριο και υποστήριξαν ότι σκοπός των τριών επιβενόντων ήταν να σκοτώσουν. Ελεύθεροι χωρίς αναμορφωτικά μέτρα αφέθηκαν και οι δύο ανήλικοι Ρωμά που επέβαιναν στο κλεμμένο αυτοκίνητο. Ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη. Για αύριο Παρασκευή, προ τα νότια θαλάσσια τμήματα τη χώρα μα, θα συναντήσουμε πρόσκαρε τοπικέ βροχέ ή και καταιγίδε. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένουμε λιοφάνεια με τοπικέ συνευχέ στα ανατολικά υπηρετικά, όπου ίσω σημειωθούν και λίγε ασθενεί τοπικέ βροχέ. Πολλοί ισχυροί άνεμοι θα επικρατήσουν σε Ιόνιο και Βόρειο Αιγαίο, με τη θερμοκρασία στα βόρεια στου 18, νοτιότερα στου 20 με 22 βαθμού Κελσίου. Στο σημείο αυτό, το δελτίο μα ολοκληρώθηκε. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open στι 7 παρα 10 με την Πόπη Τσαπανίδου. Καλό απόγευμα.